Παρακαλώ. Στα 500. Γιατί είχε την πρώτη έπληξη στα 500, γιατί κρατούσε το σαγούρα. Μπορούμε να πούμε ότι επειδή ήταν αλκοολική, μπορεί να υπήρχε κάποια νευροπάθεια μας. Ναι, θα μπορούσα να αυτό απλώς να απαντήσω ότι γενικά οι ασθενείς που έχουν χρόνια πολυουρία, έτσι, έχουν ουσιαστικά μια ουροδυναμική σε μεγένθηση. Δηλαδή για αυτή το 500 ήταν ένα φυσιολογικό. Έτσι, δηλαδή είναι μια μεγένθηση, αυτό που βλέπουμε είτε στον άπιο διαβήτη είτε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μια μεγένθηση της ουροδυναμικής όταν μεταπτυσσόμενα προς τα δεξιά. Και η κατακράτηση στο γενικό σου νεαρή είχε κατακράτηση αντίμαμε. Όχι, όχι, δεν είχε. Όχι, ποτέ δεν είχε κατακράτηση. Αυτή ποτέ δεν είχε από την αρχή. Ναι, ο κύριος Φρουράς. Αυτό ήθελα να πω, ότι εφόσον δεν υπήρχε κατακράτηση, μάλλον χάζουμε τον παράγοντα των νευρογενειών από την. Ακριβώς. Ακριβώς, δεν είχε κατακράτηση. Δεν είχε κατακράτηση. Παρακαλώ, ναι. Πάντως, μεταξύ μας υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, όπως βέβαια σαφώς πολύ περισσότεροι παθολόγοι, επειδή μιλάμε για το νερό τώρα, οι οποίοι συστήνουν ανελιπώς να πίνεις νερό. Και μάλιστα αυτός ο μύθος έχει καταρριφθεί τώρα τελευταία, έχει βγει και στο ίντερνετ από τον Goldfarb, έναν πολύ διάσημο νεφρολόγο, ότι το νερό δεν είναι φάρμακο. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται στο ιατρείο και του ρωτάς γιατί πίνεις νερό και σου λέει μα έτσι μου είπαν να πίνω, μου είπανε. Απλώς αυτό είναι μια μικρή αντιδιαστολή. Απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Απλώς υπάρχει το ανάποδο, έτσι, που βλέπουμε πάρα πολύ και ιδίως γυναίκες που σου λένε δεν πίνω καθόλου. Έτσι, περνάει η μέρα και δεν πίνω τίποτα. Ίσως σε αυτό λένε, αλλά πάμε στην υπερβολή. Ναι. Θα κάνω μια ερώτηση. Τέθηκε η διάγνωση πρόφυγης. Έρχεται το μικρόφωνο. Μπήκε η διάγνωση ψυχολογικής πονηδυψία. Πώς έγινε η διαφοροδιάγνωση από άπειο διαβήτη, θέλω να πείτε αν υπάρχει. Ή από άλλο. Ναι, εντάξει, αυτό είναι με ορμονικό έλεγχο, με την ορμονική ορμόνη και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, έγινε. Φυσικά. Είπα ότι έγινε έλεγχος από τους ενδοκρινολόγους. Λοιπόν, πάμε στο. Και θα σου μια τελευταία πολύ μικρή ερώτηση. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Απλώς εγώ είμαι ουρολόγος, δεν ασχολούμαι πολύ καλά με την ακράτεια, δεν την ξέρω πάρα πολύ καλά. Παράλληλα, δεν μπορώ να διώξω και πολύ εύκολα, ενώ θα έπρεπε, την άρρωστη που έρχεται να με δει. Τελικά, για να τα συστηματοποιήσω όλα αυτά, εγώ που δεν είμαι ειδικός στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα χρησιμοποιήσω ερωτηματολόγια. Ποια ερωτηματολόγια θα χρησιμοποιήσω? Δηλαδή, θέλω έτσι λίγο, για να γίνει λίγο πρακτικό, δώστε μας 2-3 guidelines για όλους εμάς που δεν είμαστε ειδικοί στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι είναι το ημερολόγιο όρησης. Ένα τριήμερο ημερολόγιο όρησης που είναι απλούστατο, όταν ακούς γιατί θα σου δώσει αμέσως κάποιες πληροφορίες. Έτσι, το πιστεύω περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, το ημερολόγιο όρησης. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Μια ερώτηση. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι αυτή η κυρία θεραπευθεί από το να έχει την επιθυμία να πίνει πολλά υγρά, οι παράμετροι, η ουροδυναμική όσον αφορά την έπηξη για ούρηση που τώρα γίνεται σε μεγαλύτερους όγκους θα επανέλθουν σε χαμηλότερες τιμές, γίνεται αυτό, ή εάν στα 35 είναι μεγάλη ηλικία για να επιστρέψουν πίσω οι τιμές, οι παράμετροι. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να σας απαντήσω στο συγκεκριμένο θέμα. Γενικά, από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια βελτίωση, έτσι. Έχει βάθος χρόνου αυτή η βελτίωση, δεν φτάνει σε επίπεδα ιδανικά, γιατί εδώ η κυρία είχε και, για τη συγκεκριμένη είχε και υπαισθησία, έτσι. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να φτιαχτεί, πιθανώς εδώ να έπαινε και το θέμα του αλκοολισμού. Κοιτάξτε, το πόσο σημαντικό είναι το ημερολόγιο ούρησης, στο διαλυματάκι, αυτό θα σας πω ένα πολύ συνοπτικό ιστορικό μιας πολύ δύσκολης περίπτωσης. Τι εννοώ? Γυναίκα, κοπέλα 21 χρονών, έχοντας περάσει από πολλά κέντρα, έχει πάρει καταπληκτικές θεραπείες και έχει πάει και σε δύο κέντρα του εξωτερικού, Γαλλία και Αυστρία, και τη λένε διάγνωση, ψυχογενής ακράτεια. Πώς σε λένε, παιδί μου? Αρετή, ούτε τούλο ούτε τίποτα άλλο. Τι δουλειά κάνεις? Νομική με την πρώτη φορά. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Έχω συνεχή διαβροχή ούρων. Έχεις κάνει έρωτα? Όχι, είμαι παρθένα. Γιατί είσαι? Γιατί δεν βρέθηκε ο κατάλληλος. Τι εννοώ? Με αυτές τις ερωτήσεις βλέπεις ότι το άνθρωπο είναι τρομερά συγκροτημένο και λες, μα είναι δυνατόν να είναι ψυχογενής η ακράτεια? Ουροδυναμικός έλεγχος τίποτε. Είναι περιστατικό που θα το παρουσιάσουμε σε πόσταση στο ουρολογικό συνέδριο. Το λέω για να δείτε τι σημασία έχει το ημερολόγιο ούρησης.
Ουροδυναμικά τίποτε. Ακτινολογικά τίποτε. Πιελογραφία και σπινθυρογράφημα τίποτε, τίποτε, τίποτε. Τις δίνουμε και κάνουμε το PAD test. Τι διαπιστώνουμε. Με αμφισβήτησε ότι έρχεται η κοπελίτσα και πέραν το ότι έχει ουρήσει ορισμένες φορές, η σερβιέτα ζυγίζει. Τη στέλνουμε σπίτι και τη λέμε ημερολόγιο ούρησης. Θα ζυγίζει όλα τα ουρά που ουρίζει το 24ωρο και όλα αυτά που βγάζει η σερβιέτα. Διαπιστώνουμε. Το 1/8 του όγκου των ούρων που έβγαιναν η σερβιέτα ή το όγκος των ούρων που έβγαζε στο 24ωρο η σερβιέτα ήταν το 1/8 του ούρων που ουρούσε. Και αρχίζει. Σόπα, τσαχπίνη, τόπια είσαι, αλλά να δεις τη συνέχεια, χωρίς να φαίνεται πουθενά. Νομίζω ότι με αυτό καταλαβαίνετε τι μεγάλη σημασία έχει και μας ψηλιάζει η κοπέλα, μήπως όλοι αυτοί οι σοφοί κάπου τα μπερδέψαν, γιατί η κοπέλα είναι πολύ συγκροτημένο άτομο και όντως διαπιστώνουμε αυτό. Για να όχι φυσιολογική, θα σας πω λίγο και θα καταλάβετε γιατί ήταν. Τι κάνουμε, ρίχνουμε πλούτη μεθυλένη μέσα στην κίστη και τη στέλνουμε 2 ώρες να πάει βόλτα. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαβροχή στη σερβιέτα με άσπρα, όχι άσπρα ουρα, όχι μπλε. Εντάξει, άρα λέμε κάτι τρέχει. Και αρχίζουμε να ψηλιαζόμαστε αυτό που με πρόλαβε. Ποιες ήταν οι αναστολές μας, ότι είχε πάει ένα σωρό κόσμο και είχε πάρει όλο του κόσμο τα ψυχοφάρμακα, ενώ το παιδί ήταν συγκροτημένο. Τι κάνουμε τώρα, βλέπουμε φυσιολογικό. Μπαίνει ο ψηλιασμός, κάνουμε και στεοσκόπηση. Στα στόμια 2 και στη θέση τους. Μισό λεπτό. Ο κύριος Μωυσίδης, πούντος, πού είσαι, τώρα που τον χρειαζόμουν για μάρτυρα έφυγε. Λέει, ρε δάσκαλε, δεν κάνουμε, λέει, τι, βάλουμε, λέει, 2 σερβιετάκια ψηλούτσικα, λέει, έτσι είναι και παρθένα, μην τις το χαλάσουμε, λέει. Τις κάνουμε και μία λασίξη, να δούμε ποιο από τα 2 είναι πιο πολύ βρεμένο. Βλέπουμε ότι όντως το δεξιό ήταν σχεδόν υπερδιπλάσιο του αριστερού, άρα λέμε εκεί πρέπει να είναι ο τσόγλανος, ο ουρητήρας. Από εκεί πρέπει να είναι η εκτοπή. Πώς θα τη χειρουργήσουμε. Καθυτηριάζουμε και τα 2 στόμια, να τα έχουμε. Ακόμη δεν είμαστε σίγουροι. Λέμε ότι κατά. Το εξηγούμε στους συγγενείς. Βρίσκουμε με την αντιτυπία από τη μεριά που λέγαμε, συγγνώμη, αριστερή, ναι, τον ουρητήρα, και δίπλα βλέπουμε ο κύριος Χρυσομουρατίδης. Είναι έτσι, Κώστα μου. Βρίσκουμε ατροφικό ουρητήρα, μισό λεπτό, από την άλλη μεριά. Λέμε το πιάσαμε, χαρούμενοι. Πανηγυρίζουμε φωτογραφίες εκεί, του βάζουμε και κορδελάκια εκεί να φαίνονται στη διαφάνεια. Τον κόβουμε τον ουρητήρα όσο μπορούμε κοντά στην κίστη. Λέμε θα στείλουμε περιφερικά, το δούμε να βγαίνει από το κόλπο. Χαρούμενοι. Τίποτε, δεν βγαίνει. Στέλνουμε από τρομερό. Το στέλνουμε και τα πάνω. Αρχίζει και δακρύζει. Ξαναπανηγυρίζουμε. Κάνουμε μετεμφύτευση ουρητήρα. Εντάξει. Το περιστατικό τακτοποιήθηκε στα 21 της χρόνια. Και τώρα στην πιελογραφία φαίνεται ο δεύτερος ουρητήρας που δεν φαινόταν και ο λίγον διαϊταμένος λόγω της μεταμφύτευσης. Θέλω να σας πω το εξής, τον τρόπο του σκεπτικού πώς το προσεγγίσαμε και το κυριότερο από όλα εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι που είπαν πόση σημασία μεγάλη έχει το σωστό ημερολόγιο ούρησης και το λεγόμενο PAD test, το οποίο σου κάνει διαφοροδιάγνωση μεταξύ ψυχογενούς και υπαρκτής ακράτειας. Βέβαια δεν λέω για τέτοιο περιστατικό, εδώ ήταν πολύ extreme το περιστατικό. Η μετεγχειρητική, ναι, έδειξε τον δεύτερο ουρητήρα που δεν φαινόταν, όπως και το. Ρωτάμε τον κύριο Καρατζά, τον πυρηνικό που έχουμε εκεί. Μα είναι δυνατόν να μην το έπιανε το σπινθυρογράφημα. Και λέει, όταν είναι πολύ μικρή αποβολή των ουρών, πολλές φορές δεν το πιάνουμε. Η πιελογραφία δεν το έδειχνε. Από την άλλη μεριά ήταν μονός, δεν ήταν και από τις 2 μεριές διπλός ουρητήρας για να πάει το μυαλό μας. Ποιος υπέρηχος? Αξονική είχαμε, πιελογραφία είχαμε. Δηλαδή ο υπέρηχος, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν είδα ή αν έγινε κάπου αλλού. Αλλά τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να δείξει? Συγγνώμη, να μην το πιάνει η αξονική. Να έχει κάνει όλο το γύρο. Δεν θυμάμαι αν έκανε. Το βλέπω πολλές φορές στην αξονική να μην. Έπαιδε η αξονική, σπιθυρογράφημα, όλα να μην δείχνουν και να το δείξει το υπέρηχο, νομίζω λίγο. Ίσως το υπέρηχο θα μπορούσε να δώσει έναν διπλωσιασμό του πυροκαλλικικού με την εφρική πύλη. Συγγνώμη, από 2 κέντρα του εξωτερικού τα οποία κάναν πλήρη έλεγχο μέχρι και μαγνητική, μας λέγανε ότι δεν φαίνεται. Η ερώτηση που έγινε, η μοναδική που θυμάμαι σίγουρη στον. Γιατί δεν το δείχνει το σφινθυρογράφημα, η απάντηση είναι ότι άμα είναι πολύ μικρή η αποβολή των ουρών, είπαμε είναι το 1/8 του αθρηστικού όγκου, μπορεί και να μην το δείξει. Ή πρέπει να επιμένεις πολύ. Τι είπατε? Η ακράτεια, κύριε καθηγητά, ήταν από τη γέννησή της. Ακριβώς. Ενώ το παιδί. Κανονικά, σε ηλικία σταμάτησε την νυχτερινή ενούρηση.
παρουσίαζε αυτή τη διαβροχή. Είχε κανονική επιθυμία, δεν είχε ουρολιμόκη, δεν είχε τίποτα, λευκό ιστορικό. Ενούρηση με την έννοια ότι ναι, μεν σηκωνόταν την κατουρούσα, αλλά έχανε και κάποια ουρά και το βράδυ, ξέρετε, τα παιδιά έχουν μειωμένη παραγωγή. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, τόσο πιο πολύ αυξάνει η νυχτερινή παραγωγή. Δεν αξιολογόταν, εντάξει, έγινε, είχε και ένα λεκέ ουρά και τι έγινε. Εκεί ίσως είπαν το ψυχογενές. Αυτό ήταν ένα ουρτήρα ο οποίο ξεκινούσε από πάνω, πλήρε διπλασιασμένο μέχρι κάτω. Όχι. Ήταν τελείως χωριστός ουρητήρας που μετά στην πυελογραφία την τελική δείχνει ότι επειδή υπάρχει μια μικρή διάταση του ουρητήρα που μετεμφυτεύσαμε ότι οδηγεί στον πάνω πόλο. Στον κόλπο, στον κόλπο. Όχι, τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Δεν είχε. Τι να κάνουμε. Και κάτι άλλο. Το όταν υπάρχουν ούρα, κάποια ούρα στον κόλπο, τότε καλά δεν δημιουργείται κολπίτιδα. 20 χρόνια ούρα στον κόλπο. Συγγνώμη, άμα είναι καθαρά ούρα, γιατί να πάθει κολπίτιδα.